Ζωήν την κοίσασαν εκειοφόρησας. Αγνήν Θεομήτωρα, Θεόφρονάνα, δύο προσλήξην ουράνιον. Ένθα εφρενωμένον, κατοικία εν δόξη, χέρουσαν ειν μετέστη, εις τιμώσεις εώθω. Πτεσμάτων ετουμένη λασμών, Άγι μακάριστε. Προγόνων Χριστού, την μνήμη εορτάσομεν, την τούτον πιστός ετούμενη βοήθειαν, τουρίσθηνε απαντάς από πάσης θλίψεως τους κράζοντας. Ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτους δόξα σας ως ευδόκησας. Χαίρουσα μετέστη προς την ζωή, Άννα ως περμήτηρ, τη στεκούση στον ποιητή, όθεν τους τιμώντας, την θείαν κοιμήσιν σου, χαρά στις αθανάτου, μετόχους πίσω. Στις 9 του μηνός Δεκεμβρίου εορτάζουμε την σύλληψη της Αγίας Άνης, μητρός της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Ο Κύριος Σιμών και Θεός, θέλοντας να ετοιμάσει για τον εαυτό του ναό ζωντανό και οίκο Άγιο για να κατοικήσει, απέστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προς τους δικαίους Ιωακήμ και Άννα, από τους οποίους ευδόκησε να γεννηθεί η κατασάρκα μητέρα του, και αποστέλλοντας τον άγγελο προεμήνησε ότι θα συλλάβει η στήρα και γερόντισσα Άννα, ώστε με την σύλληψη της στήρας να διαβεβαιώσει την δική του από την Παρθένο άσπορη σύλληψη και άφθορη γέννηση. Και λοιπόν συνελήφθη η Αγία Θεοτόκος και Παρθένος Μαρία στην κοιλιά της Άννης από το σπέρμα του Ιωακήμ. Και γεννήθηκε, όχι όπως ισχυρίζονται μερικοί, 7 μηνών ή χωρίς άνδρα, μακριά μία τέτοια σκέψη, αλλά γεννήθηκε 9 τέλειων μηνών και με τη σχέση ανδρός, με τη συνεύρεση δηλαδή του Ιωακήμ και της Άννης. Αλλά η συνεύρεση αυτή ήταν ανίδωνη. Αλλά όμως με υπόσχεση και προώρηση αγγέλου και πάνω από τους νόμους της φύσεως, τόσο για το άγωνο της Άννας όσο και για τα γυρατιά. Διότι μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός συνελήφθη και γεννήθηκε χωρίς σχέση ανδρός και χωρίς σπορά. Γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο Μαρία απορρίτως και ανερμηνεύτως, όπως γνωρίζει μόνον Αυτός. Εκ Πνεύματος Αγίου γεννήθηκε ο Κύριος. Και επειδή ήταν τέλειος Θεός, γι' αυτό και όσα αφορούν την ένσαρκη οικονομία Του, τα προσέλαβε τέλεια, όπως και την φύση των ανθρώπων τέλεια, Αυτός την δημιούργησε και την έπλασε αρχικά. Αυτήν την ημέρα λοιπόν πανηγυρίζουμε σήμερα, διότι περιέχει και υπόμνηση
των θείων χρησμών και χαροποιών μηνυμάτων που δόθηκαν από τον Άγγελο στους δικαίους θεοπάτορες για την σύλληψη της Αγνής Θεομήτωρος. Αυτούς λοιπόν τους χρησμούς του Αγγέλου που δόθηκαν με λόγο, πραγματοποιώντας ο Θεός, ο οποίος από το μηδέν δημιούργησε τα πάντα, κίνησε την στήρα και γυρασμένη μήτρα της Άννας σε καρποφορία, και αυτήν που πέρασε τη ζωή της χωρίς παιδί, αυτήν παραδόξως σήμερα την καθιστά παιδοτόκο μητέρα, και χαρίζει στους δικαίους άξιο καρπό της αιτήσεώς τους, διότι ευδόκησε οι σόφρονες γονείς να γεννήσουν θυγατέρα αυτήν που ήταν προορισμένη πριν από τους αιώνες και εκλεγμένη από όλες τις γενναίες των ανθρώπων, από την οποία επρόκειτο ο ίδιος ο Χριστός να γεννηθεί. Ας είναι βοήθειά μας η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ, οι γονείς της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται του Ιωακείμ γαρ και της Άννης, ίσα του ο Θεός παρελπίδατε κοιν αυτού. Σαφώς υπισχνείτε θεόπαιδα, εξής αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος βρωτός γεγονός. Δι Αγγέλου και λεύσας βοήσε αυτή, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.